και της διεύρυνσης των δομών της αποκατάστασης σε ένα σύστημα υγείας αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν, που να μπορεί με πανδημία ή χωρίς να ικανοποιεί τις ανάγκες του λαού. Η πολιτική κυβέρνηση συνεχίζεται ακριβώς εκεί που είχε μείνει και πριν την πανδημία. Προτάσουν με νέο ζήλο τις δωρεές, τα ΣΔΙΠ, την κοστολόγηση δομών και υπηρεσιών, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας σαν λύση στα χρόνια προβλήματα νοσοκομείων αλλά και του μοναδικού κέντρου αποκατάστασης. Οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί για τη διαχείριση της επιδημίας δεν μπορούν να κρύψουν τις ευθύνες της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων για τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό, αλλά και σε δημόσιες κλίνες αποκατάστασης. Στο ΚΑΤ, οι 28 κλίνες αποκατάστασης παραμένουν ίδιες στον αριθμό αλλά και στον εξοπλισμό εδώ και 42 χρόνια. Η εσωτερική πισίνα δεν έχει επισκευαστεί, ενώ για λογοθεραπείες επιβαρύνονταν οι ασθενείς απευθείας από την τσέπη τους. Δεν υπάρχει ούτε καν πρόβλεψη για μόνιμο λογοθεραπευτή. Οι ολοένα και μειούμενοι προϋπολογισμοί και η στόχευση για αυτοδιοικούμενα και αυτοδιαχειριζόμενα νοσοκομεία και κέντρα αποκατάστασης δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αισιοδοξίας για διεύρυνση σε δομές και εργαστήρια όπως αυτό της κατασκευής προθέσεων που βρίσκεται στο ΕΚΑ και παρέχει δωρεάν τεχνητά μέλη. Θα αποτελούσε φυσικά μεγάλο τμήμα και αποτελεί κερδοφορίας, αφού σήμερα στην αγορά η τιμή ενός τεχνητού σκέλους ξεκινά από 4.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή ο ιδιωτικός τομέας ανθεί. Πάνω από 70 ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης λειτουργούν σήμερα. Επιδοτούνται από τον ΕΟΠΗ κανονικότατα. Για τα ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης, ο ΕΟΠΗ δίνει το 2020 51,7 εκατομμύρια ευρώ έναντι 44 πέρσι. Ενώ ο κρατικός προϋπολογισμός για το 20 μειώθηκε 34 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση νοσοκομείων και καταναλογία και του ΕΚΑ. Βρισκόμαστε σήμερα λοιπόν εδώ γιατί δεν θεωρούμε κόστος και σπατάλη την ενίσχυση του ΕΚΑ, του ΚΑΤ και όλων των νοσοκομείων. Είμαστε εδώ γιατί στηρίζουμε την ανάγκη για πλήρη σωματική και ψυχοκοινωνική αποκατάσταση με ίδρυση νέων δημοσίων κέντρων αποκατάστασης με υψηλής ποιότητας και δωρεάν υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα. Γιατί δεν ανεχόμαστε να μας δωρίζουν χατζηλίκι, διάφορα ευαγίδη ιδρύματα και εθνικοί ευεργέτες, αλλά απαιτούμε ουσιαστικές αυξήσεις του προϋπολογισμού και των νοσοκομείων και των κέντρων αποκατάστασης. Γιατί δεν δεχόμαστε την κανονικότητα των τεράστιων κενών. Ζητάμε άμεση πρόσληψη όλου του αναγκαίου μόνιμα εξειδικευμένου και βοηθητικού προσωπικού και άμεση μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων ανεξαρτήτως σύμβασης. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν στη τάση εργασίας την Τετάρτη 15 Ιούλη. Απεργούμε και διαδηλώνουμε, διεκδικούμε αυτά που δικαιούμαστε για να γίνει υγεία και η αποκατάσταση δικαίωμα για όλους. Συνολικά τα μεταξυπώσεις και ελευθερικό κίνημα της εργατικής τάξης, τους αγωνιστικούς φορείς της περιοχής, δεν είναι πρώτη φορά που βρισκόμαστε εδώ. Σταθερά στον προσανατολισμό μας, με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες, έχουμε αναδείξει τα ζητήματα της αποκατάστασης. Γιατί είναι ένας κρίσιμος τομέας, μια ζωτική ανάγκη για την εργατική λαϊκή οικογένεια, για τους αναπήρους από τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Ζωτική ανάγκη που το σύστημα, πολύπειρο, καλά οργανωμένο, έχει εντοπίσει ότι μπορεί να γίνει και καλή μηχανή για την ανάπτυξη, για τη στήριξη της κερδοφορίας. Μερικά παραδείγματα. Πρώτα απ' όλα, οι ίδιοι επιστήμονες μιλάνε, η Εταιρεία Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης, ότι στη χώρα μας χρειαζόμαστε πάνω από 2.000 κρεβάτια αποκατάστασης. Καταγγείλαμε με τον πιο επίσημο τρόπο σαν αγωνιστικό αναπηρικό κίνημα, από τότε που δίναμε τη μάχη να κρατηθούν οι γιατροί στο χώρο, να ενταχθούν στο εθνικό σύστημα υγείας σε εισαγωγικά, γιατί δεν είναι πραγματικά για το λαό, αλλά έστω να κρατηθούν ως κρατικές δομές και τελικά το 96-97, ότι υπήρχε συγκεκριμένη δέσμευση των κυβερνήσεων, των κομμάτων του κεφαλαίου, να μπλοκαριστεί κάθε νέο κρεβάτι δημόσιας αποκατάστασης για να ανοίξει ο δρόμος για την επιχειρηματική δράση στους συγκεκριμένους τομείς. Σήμερα, 24 χρόνια μετά,
δεν έχει ανοίξει ούτε ένα καινούριο κρεβάτι αποκατάστασης. Ανοίξαν στην Πάτρα, κάτω από αγώνες, 25 κρεβάτια. Λειτουργούν με το ζόρι 6. Οικοδομήθηκε κέντρο αποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη, εδώ και 40 χρόνια. Εξαόροφο, δυνατότητας 200 κρεβατιών. Παραμένει για ποιοι είναι έτοιμοι να το γκρεμίσουν. Ιδρύθηκε κέντρο αποκατάστασης στην Ανατολική Αττική, στην Κλειφάδα. Επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων για τότε. Έκλεισε. Μεταφέρθηκαν, ασυλοποιήθηκε. Οι ασθενείς μεταφέρθηκαν στο ΠΙΚΠΑ. Επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων στο Χαϊδάρι, στο δημόσιο κέντρο αποκατάστασης που διέθετε και το μοναδικό εργομετρικό, το μόνο δυνατό σαν υποδομή να εκτιμήσει την υγειική κατάσταση των ασθενών, κρίσιμο ζήτημα για τους ασθενείς μετά από ένα κεφαλικό επεισόδιο, ένα σοβαρό ατύχημα, κρανιοκεφαλική κάκωση ή κάκωση του νοτίου μυαλού, και όμως ποτέ δεν λειτουργήσε. Ιδρύθηκαν, φάγαν οι εταιρείες στα ντερά τους, 24 κέντρα αποκατάστασης στην επαρχία 2000-2005. Σαπίζουν, δεν λειτουργήσαν ποτέ. Μεταφέρθηκαν με το δεύτερο μνημόνιο στα νοσοκομεία, λειτουργήσαν κάποια σαν εξωτερικά ιατρία, οι υποδομές τους, τα μηχανήματα στις περισσότερες των περιπτώσεων παρέμειναν στις αποθήκες. Την ίδια στιγμή που όλοι μας λέγανε η χώρα κινδυνεύει, όλοι μαζί να βάλουμε πλάτη να βγούμε από την κρίση. Όχι μόνο οι φαρμακευτικές εταιρείες και οι μεγάλες ιδιωτικές κλινικές έκαναν τεράστιες επενδύσεις και φάντησαν υψηλή κερδοφορία μέχρι και 37%. Στον τομέα της αποκατάστασης εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν από το 2010 μέχρι σήμερα το 2020 πάνω από 1.200 κρεβάτια αποκατάστασης σταθερής πόλμης νοσηλείας, εσωτερικής νοσηλείας. Εκτός τα πολλά, μεσαία και μεγαλύτερα, αλλά και πολλά μικρά που έχουν γεμίσει τις πόλεις και τις γειτονιές, που είναι επενδύσεις εκατομμυρίων και αποσπούν τεράστια υψηλή κερδοφορία, παίζοντας με την αγωνία του κόσμου στην ανάγκη της λαϊκής οικογένειας. Περίμενε κανένας ότι το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης εδώ στο Ήλιον, που στο κάτω-κάτω είναι το μεγαλύτερο και το μοναδικό, που είχε όλες τις προϋποθέσεις να στηριχτεί έστω και αυτό να λειτουργήσει. Όμως σταθερά, με σχέδιο, υποβαθμίζεται, απαξιώνεται και μια σειρά δραστηριότητες τους αφήνονται ουσιαστικά στα χέρια των ιδιωτών. Ήταν το μοναδικό κέντρο που είχε τη δυνατότητα να παράξει τεχνολογικό εξοπλισμό για ένα πύρους και διεκτικά μέλη. Το εργαστήριο απαξιώνεται αφήνοντας την ανάγκη αυτή την κρίσιμη στα χέρια των εταιριών που τσιράνουν εκατομμύρια στις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών.